Κύριε Σόρα, έχετε καταθέσει πριν κάποιες μέρες κάποια εξώδικα. Σε ποιους απευθύνονται και τι είναι αυτά? Το ένα εξώδικο απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την απαράδεκτη, για το απαράδεκτο έγγραφο που έδωσε, το οποίο βέβαια και το δημοσιοποίησε στο Έθνος. Με αποτέλεσμα πέσαν πάρα πολλά σχόλια, το οποίο δεν έχει καμία επαγγελματικότητα και απορρέουν κατά τους νομικούς μου πάρα πολλές ευθύνες. Ενδεχομένως, επειδή μιλάμε για 600 δις και πραγματικά, απορρέει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις. Το άλλο το εξώδικο, στείλαμε ένα εξώδικο στον Άριο Πάγο, στον πρόεδρο του Αρίου Πάγου, το ανώτατο όργανο του δικαστικού. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι όπως είπατε πριν προς την Εθνική, προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, είναι πολυσέλιδο, το βλέπετε εδώ. Έτσι. Στείλαμε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι το δεύτερο που δείχνετε. Ναι. Μάλιστα. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Και στα μέλη του Κοινοβουλίου. Να τα δείξουμε αυτά. Δεν μπορούν να πούνε αύριο ότι δεν ξέρουν. Μάλιστα. 17 Δεκάτου 2012, έτσι. Πριν λίγες μέρες. Πριν 9 μέρες ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι τους λέμε. Ειδικά στην κυβέρνηση δεν τους απειλούμε. Αλλά το μόνο όπλο θεσμικό που έχουμε να κάνουμε, εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση, τότε. Και αυτό είναι ελληνική κυβέρνηση, όπως είπατε, μάλιστα. Θα καλεστούμε αυτό στην κυβέρνηση να τους κάνουμε μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος και για εσχάτη προδοσία. Δεν έχουμε άλλο όπλο δικαστικό να κινηθούμε. Θα τους κάνουμε για εσχάτη προδοσία, την οποία θα την πάμε και σε ξένα δικαστήρια. Υπάρχουν και διεθνή δικαστήρια, τα οποία ήδη έχουμε αποτανθεί. Ξέρουμε ακριβώς πώς να κινηθούμε. Έχουμε γνώση όσον αφορά τη διεθνή νομολογία, το πόσο ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε. Υπάρχουν νόμοι. Εμείς έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τους μηχανισμούς και θα πράξουμε τα δέοντα. Όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Όμως η χώρα δεν μπορεί να περιμένει το νομικό κομμάτι συνέχεια. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός με δεδομένο ότι οι κοινοβουλευτικοί άντρες είναι αντιπρόσωποι του λαού. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Κύριε Σόρα, εδώ το λέτε ξεκάθαρα. Γιατί στην περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Μα το διαβάσω, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτή τη δικαίωση αναζητά ο ελληνικός λαός. Εσείς μέχρι σήμερα όμως, και εδώ μιλάτε στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι, αποδεικνύετε συνεχώς ότι δεν σας ενδιαφέρει η απόδοση ευθυνών και η απόδοση της δικαιοσύνης, εφόσον παρά το ότι μέσα στις αρμοδιότητές σας δια των αρμοδίων υπηρεσιών η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων, ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, αδρανείτε κτλ. Κτλ. Γιατί λοιπόν δεν προβαίνετε στις δέσμευσες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσετε αυτούς που ξεγύμνωσαν τη χώρα μας, αλλά σπέβδετε να φημώσετε μία πρόταση σωτηρίας της, χαρακτηρίζοντάς την ως αστείο, και συνεχίζετε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα το βλέπω, το λέω ευθέως. Προφανώς επιδιώκετε να κερδίσετε χρόνο κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα σε δική μας περιουσία, στους εταίρους μας, στο κοκλίπους και στην απεμπόληση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και ίσως μετά αποφασίσετε να εξετάσετε την πρότασή μου. Με τέτοια στάση, τα λέει το δικόγραφο, δεν τα λέω εγώ. Με τέτοια στάση, άλλωστε αυτό θα κριθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Με Σωστό. Τέτοια στάση, πώς αλλιώς μπορεί να σας χαρακτηρίσει κανείς, αν όχι εντεταλμένους υπαλληλίσκους των Ευρωπαίων των κογλήφων, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι δεν είναι δική σας απόφαση αν θα ελέξετε ή όχι την πρότασή μου. Οφείλετε να το κάνετε ως εκ του θεσμικού σας ρόλου και εγώ οφείλω να αποδείξω ότι το ποσό αυτό υπάρχει και είναι στη διάθεση της ελληνικής δημοκρατίας. Εάν δεν το κάνετε, θα πρέπει να λογοδοτήσετε γι' αυτό στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι ήδη ενήμερη και στον ελληνικό λαό. Εν ώψη των ατέρων και μηδρυτή επιφύλαξη πάντως εν γέννη νομίμου δικαιώματός μου, διαμαρτύρομαι, λέτε, εντονότα για αυτή την παράνομη προσβλητική για το πρόσωπό μου και εγκληματική για τον ελληνικό λαό συμπεριφορά σας. Και σας καλώ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λύση παρούσας μου να μου γνωστοποιήσετε εγγράφος κτλ. Κτλ. Έχει γίνει, ήταν στις 17 και 5-23. Μέχρι σήμερα. Όχι, δεν έχει γίνει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε πόσο απλά είναι. Είναι τόσο απλά, οπότε δεν γίνεται να τον κοροϊδεύει σε άλλο το λαό. Μα γιατί δεν σας κάνουν και μήνυση. Καθίστε μα κύριε. Μα δεν μπορεί να μου κάνει αφού δεν του έχω κάνει και κλείω. Έλα, αφού λέτε να ολοκληρώσετε το ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας στους εταίρους μας των κογλήφους. Τους λέτε ότι είσαστε εντεταλμένοι παλιλίσκοι των Ευρωπαίων των κογλήφων. Δεν θίγονται. Γιατί δεν σας κάνουν μήνυση δηλαδή. Δεν το καταλάβω. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι ο κόσμος τι είμαι και ποιος είμαι. Εγώ αναρωτιέμαι. Α, ποιος είμαι, να πάμε στο Υπουργείο να το τελειώσουμε. Βλέπετε λοιπόν το πρόβλημα που σας είπα και πριν ποιο είναι. Υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος, πρέπει να το καταλάβετε. Και είναι κατά των Ελλήνων. Ξεκινάνε από τους Έλληνες και κατά οποιοδήποτε ελεύθερου ανθρώπου. Δηλαδή ο πόλεμος είναι σκλάβια ακόμα στην τελευταία σταγούνα του αίματός μας. Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε κύριε. Και είμαι εδώ πέρα για να παλέψουμε και ο πόλεμος δεν είναι μόνο. Ξεκινά από την Ελλάδα. Γι' αυτό και η στάση μου ήταν τέτοια. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να πούνε, κύριε, δεν έχετε δίκιο, να το ελέγξουμε, να το κάνουμε. Όχι, εμείς είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Πού είναι? Ορίστε.
Θα κάνουμε εμείς για εσά την προδοσία. Και. Άρα η Ελλάδα θα έχει πτωχεύσει, θα έχουμε 10.000 αυτοκτονίες, θα έχουμε πεινάσει, θα λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία. Ε? Αντιλαμβάνονται, μάλλον διαρωτώνται όλοι πόσο σοβαρή και αξιόπιστη είναι αυτή η πρωτοβουλία. Ακούσατε την ενημέρωση που έχουμε από κυβερνητικές πηγές? Βεβαίως, την ακούσαμε και εκπλήσουμε, γιατί ίσως εμείς ξέρουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Το αφήνουμε στη διακριτική διάθεση της κυπριακής κυβερνήσεως να λύσει τα εσωτερικά της θέματα. Εκείνο που θέλω να σας πω εγώ, ότι στις 28 Σεπτεμβρίου στον Καναδά, στο Τορόντο, κατετέθη σε λογαριασμό για την Κύπρο το ποσό των 48.965.000, μισό λεπτό να βρω το ομόλογο, ναι, 48.926.500.000. Το ποσό αυτό κατετέθη σε ένα λογαριασμό κυδαιμονευόμενο στην εταιρεία που ονομάζεται Federal Stock Transfer and Custody Agents Incorporated. Η διεύθυνσή της βρίσκεται 60 Marycroft Avenue, Unit 4, Woodbridge, Ontario. Ο κυδαιμονευόμενος λογαριασμός αυτός είναι προς όφελος της Κύπρου. Στα χέρια μου κρατώ την επιβεβαίωση για την μεταφορά της είδησης στην κυπριακή κυβέρνηση από τον κυδεμόνα του λογαριασμού. Τώρα μισό λεπτάκι για να αντιληφθούμε όλοι αυτά που μας λέτε. Να προσπαθήσω να απλοποιήσω λίγο τη γλώσσα. Μου λέτε δηλαδή ότι αν κάποιος ψάξει και βρει αυτό τον λογαριασμό, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια κατάθεση σε ομόλογο, μου λέτε? Όχι, βεβαίως σε ομόλογο. Να σας εξηγήσω. Αν μου αφήσετε δύο λεπτά, θα σας εξηγήσω. Τώρα, πάντως υπάρχουν, μου λέτε, σε αξία 48 δις στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Και μάλιστα μου λέτε ότι είναι ενήμερη και η Κύπρος γι' αυτό. Η Κυπριακή Κύπρος κυβέρνηση. Είναι ενήμερη γι' αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα για την χρήση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσείς μπορείτε να δημοσιοποιήσετε, κύριε Λαμπράκη, με συγχωρείτε, εσείς μπορείτε να δημοσιοποιήσετε αυτό το ομόλογο αν παραστεί ανάγκη? Δηλαδή αύριο μπορεί δεν να... Δεν πρόκειται περί ομολόγου. Το ομόλογο έχει μεταφραστεί πλέον σε αυτό που ονομάζεται CDR. Δηλαδή είμαστε στο επόμενο στάδιο. Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος της τραπέζης, η τράπεζα η οποία φυλάσσει αυτό τα ομόλογα στο χρηματοκιβώτιο της είναι η τράπεζα του Montreal, Bank of Montreal. Η Bank of Montreal λοιπόν, της οποίας ο διευθυντής τυχαίνει να είναι και ο διευθυντής διώξεως ηλεκτρονικού εγκλήματος για όλο τον Καναδά, αυτός λοιπόν παρέλαβε πριν από περίπου 72 ώρες, παρέλαβε τα ομόλογα αυτά, τα κατέθεσε στο χρηματοκιβώτιο της τραπέζης και εξέδωσε αυτό που ονομάζεται CDR. CDR σημαίνει Custodial Deposit Receipt. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το χρήμα, αυτό το Custodial Deposit Receipt, εάν παραληφθεί από τον κεντρικό τραπεζίτη της Κύπρου, μπορεί την ίδια στιγμή να πιστώσει το λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας με το σαν ποσόν. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στην Κύπρο, πληροφορηθήκαμε ότι οι δυνατότητες που έχει η Κύπρος για δανεισμό, τα περιθώρια μάλλον, ήταν γύρω στα 12 με 14 Σωστό. Δισεκατομμύρια, ναι. Τα οποία ήσαν και το εξωτερικό δημόσιο χρέος. Ναι. Εμείς βάλαμε τα χρήματα αυτά και όπως είπατε προηγουμένως, το όνομά σας είναι τράπεζα. Η εταιρεία αυτή έχει ήδη δημιουργηθεί και φέρει το όνομα Cyprus Motherland Bank. Αυτά τα χρήματα από πού έχουν βρεθεί, κύριε Λαμπράκη? Αυτά είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Αρτέμι Σόρα. Ο κύριος Αρτέμι Σόρας έχει νόμιμες εμπορικές συναλλαγές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ
και έχουν και είναι αυτή τη στιγμή στην δική του διαχείριση. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι σε έναν παράλληλο λογαριασμό έχουν κατατεθεί στην ίδια τράπεζα, the Bank of Montreal, και με τον ίδιο κηδεμόνα που είναι το Federal Stock Transfer and Custody Agents. Με τον ίδιο κηδεμόνα λοιπόν έχουν κατατεθεί για την ελληνική δημοκρατία 600 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κρατήσω την κουβέντα μέχρι εδώ. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει συνέχεια. Η Κύπρος, εν αντιθέσει προς την Ελλάδα, έχει ακόμα τον έλεγχο των δικών, της δικής της τύχης, των οικονομικών της, τα οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον πρόεδρος Χριστόφιας τα διαχειρίζεται ασχέτως εάν μέσα στην κυβέρνηση έχει τις αντίξωες δυνάμεις που τον πολεμούν. 50 λοιπόν δισεκατομμύρια είναι κατατεθειμένα σε μία τράπεζα στον Καναδά, σε ένα account το οποίο το διαφυλάσσει κάποιος κηδεμόνας. Τα 50 λοιπόν αυτά δισεκατομμύρια είναι για την δημοκρατία της Κύπρου. Επειδή τα ομόλογα είναι του Αμερικανικού Δημοσίου, κάθε φορά που εκχωρείς κάποια ομόλογα ή εκποιείς κάποια ομόλογα πρέπει να ειδοποιήσεις το Υπουργείο Οικονομικών. Για κάθε σου κίνηση δηλαδή πρέπει να ειδοποιήσεις το Υπουργείο Οικονομικών. Όπου τις πληροφορούμε ότι αυτή τη στιγμή ανοίξαμε ένα λογαριασμό για την Κυπριακή Δημοκρατία και καταθέσαμε 50 δισεκατομμύρια τα οποία είναι υποχρέωσεις του Αμερικανικού Δημοσίου, τα εκχωρούμε στη Δημοκρατία της Κύπρου. Έχετε αντίρρηση? Καμία αντίρρηση στο Υπουργείο. Αυτό κάθε, την επόμενη φορά λέμε δεν είναι ότι μόνον τα εκχωρήσαμε, είναι ότι τα βάλαμε και στο δικό τους λογαριασμό. Καμία αντίρρηση. Δεν είναι ότι μόνον το δικό τους λογαριασμό, τους δίνουμε και τους κωδικούς για να κατεβάσουν τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Καμία αντίρρηση στο Υπουργείο. Δηλαδή το Υπουργείο θέλει την πληροφόρηση για τον λόγο ότι δεν μπορείς να δώσεις λεφτά σε ένα κράτος όπως το Ιράν παραδείγματος χάρη, που η Αμερική το θεωρεί ότι είναι τρομοκρατικό κράτος, ή τη Βόρεια Κορέα ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό το λόγο έχει φτιάξει αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν το Αμερικανικό Δημόσιο γνωρίζει κάθε βήμα που έχουμε κάνει, αλλά εγώ θα δώσω και κάποιο δίκιο στην Κυπριακή κυβέρνηση, όχι τόσο στον κύριο Χριστόφη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι είναι πεπισμένος για την γνησιότητα της προσφοράς. Εγώ όμως θα δικαιολογήσω και τους αμφισβητείες. Παρακαλώ, πείτε μας. Μας λέει λοιπόν όταν ο κύριος Σαρλή, αφού έκανε ορισμένες κινήσεις οι οποίες δεν τον τιμούν, παραδείγματος χάρη έστειλε κάποιο μήνυμα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Λευκοσία, νομίζοντας ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ θα του πει, ξέρεις, μην ασχολείσαι, αυτοί είναι απατεώνες, είναι εκείνο. Η πρεσβεία όμως του απήντησε ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον κύριο Σόρα, δώστε μας τους κωδικούς των ομολόγων και θα σας πούμε αν αυτό είναι δικό μας το χρέος. Ο κύριος Σαρλής όμως, για να πάρει τους κωδικούς των ομολόγων, πρέπει να συνάψει νόμιμη σχέση με εμάς. Ένομη σχέση. Ένομη, ναι. Έτσι λοιπόν, ζητάνε σαν πρώτη επιβεβαίωση να τους μεταφέρουμε σε μετρητά 1 δισεκατομμύριο στο λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι πλέον σε ομόλογα. Η δεύτερη λοιπόν κίνηση που ζητήσανε, ναι, το 1 δισεκατομμύριο σε 3 ώρες ήταν στην Κύπρο. Με πρωτόκολλο το παρέλαβε ο κατάλληλος υπουργός. Αφού πήρανε το 1 δισεκατομμύριο σε μετρητά πλέον, λένε, ναι, αλλά τώρα λέει ο κύριος Σαρλή και ο κύριος Παρτσαλίδης, εάν τα ομόλογα αυτά το Αμερικανικό Δημόσιο μας φέρει κάποιες δυσκολίες να τα ρευστοποιήσει αμέσως, ναι, τι θα κάνουμε εμείς? Ναι, ναι. Εάν έχει φύγει και η Τρόικα, εμείς τι θα κάνουμε? Τους λέμε, θα σας το λύσουμε το πρόβλημα. Μεταφέρουμε λοιπόν επίσης 20 δις, ναι, σε μετρητά πάλι, όχι σε ομόλογα. Μάλιστα. Θα μεταφέρουμε 20 δις και τους λέμε, εάν για οποιοδήποτε λόγο έχετε πρόβλημα ή καθυστέρηση, ναι, να εκποιηθούν τα ομόλογα αμέσως, κρατήστε και τα 20 δις για να είστε απόλυτα καλυμμένοι. Μετά από αυτού, μετά από τα πρώτον το 1 δις και τα 20 δις, ο κύριος Πατσαλίδης και ο κύριος Σαρλή ζητάνε επίσης 300 εκατομμύρια σε μετρητό, σε ρευστό, να φτάσει στην Κύπρο. Εντός μίας ώρας
είχε φτάσει τα 300 εκατομμύρια στην Κύπρο. Όλα αυτά με την υπόσχεση ότι μόλις φτάσουν τα λεφτά εδώ, θα υπογράψουμε για το μεγάλο το 50, να παραλάβουμε τα 50 δις. Αυτή ήταν τώρα η τρίτη υπόσχεση στην οποία αναθετούν. Αφού πήραν τα 300 εκατομμύρια υποσχόμενοι ότι θα υπογράψουν τα 50 δις, ζητάνε άλλα 100 δις, τα οποία τα στέλνουμε και αυτά σε μία ώρα. 100, όχι 100 δις, 100 εκατομμύρια. Σε ρευστό. Αφού λοιπόν είδε το κατεστημένο, οι πάτρονες από πίσω, ότι εμείς δεν κολώνουμε σε τίποτα, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, το επόμενο βήμα που κάνανε είναι ότι οι τράπεζές σας έχουν μεγάλο πρόβλημα και θα τις πτωχεύσουμε μεθαύριο. Στέλνουμε λοιπόν 1,8 δισεκατομμύρια σε μετρητά και 5 δισεκατομμύρια σε τραπεζικά ομόλογα τραπεζών της Αμερικής και του Καναδά. Όχι ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Σύνολον 6,8 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε την πιθανή ρευστότητα των τραπεζών. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι 7 πρωτόκολλα τα οποία παρέλαβε η Κυπριακή κυβέρνηση, η ανάλογη υπουργή, και οι οποίοι λένε ότι μόλις τα κάνετε αυτά εμείς θα υπογράψουμε. Και είμαστε τώρα περίπου 2-3-6 μήνες από την πρώτη προσφορά που κάναμε, που ήταν 30 Ιουνίου. Τους έχουμε ήδη δεσμεύσει 50 σε αμερικανικά ομόλογα και τα υπόλοιπα 28 σε μετρητά. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να λένε όχι. Τώρα καταλαβαίνετε εσείς για ποιο λόγο και με ποια δικαιολογία οποιοδήποτε Κύπριος πολίτης αυτή τη στιγμή απευθυνθεί στην εισαγγελία, στο Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου. Γιατί ο Κυπριακός νόμος λέει όταν το κράτος δανείζεται πρέπει να πάρει το κράτος την καλύτερη προσφορά. Εάν λοιπόν κάποιος έχει καλύτερη προσφορά από εκείνη τη δική μας, που τη δίδομαι και με καθόλου επιτόκιο για την Κύπρο, μηδέν επιτόκιο, και θα μου πείτε γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι ως ώρας πάει να μας καταλάβει και να μας κοντρολάρει και να μας κάνει και να μας δείξει και αντικαθιστά την καινούργια τρόικα, θέλω να σας εξηγήσω για τα 50 δις. Τα 50 δις και το μηδενικό επιτόκιο δεν είναι ότι το επιβάλλουμε. Δίδουμε την ελευθερία και δεν το κάνουμε μόνο για την Κύπρο. Έχουμε άλλες 54 χώρες. Πρόεδρε μου, επειδή είναι και 40. Mr. Barroso, every time I ask you what is your plan B, you say there's no need. And every time I predict that another country is on the verge of a bailout, you say no, no, there's no problem. And here we are. On the verge of the second Greek bailout, and you say there is no alternative. We must continue down this route. We must ignore the fact that the Spanish bond market are telling us that they are going to be next. What a fine mess you've got us into. You have a 100% record for being wrong with every single prediction about the euro, and when you say today that this package will put Greece on the road to growth, oh no it won't. It'll put them on the road to the third bailout, which we'll be discussing in a few short months' time. I have to say, I find it a truly sickening sight to see the country that actually invented democracy being bullied by you and the increasingly appalling International Monetary Fund and being told they have to accept this austerity package. They have to accept cutting their economy to a level that'll put them into a total economic depression. They're told there is no alternative to this. It's a form of sadomonetarism and it's sending them crazy. They're on the streets and there's violence and frankly this can only get worse. You've stripped them, not just of money, you've stripped them of their democracy. So what good Europeans, really good Europeans, would do is to provide an alternative to help the Greeks re-establish their own currency, to allow them to devalue, to let them to renegotiate their debts because their debt to GDP ratio has passed the point of no return. And then and only then can real austerity packages work. Only then will the Greek people accept they've got to make these cuts. If we carry on down the current road, it is the path to social and economic disaster. Yeah.
Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνει το θέμα της φερόμενης εξαγοράς του ελληνικού χρέους από απόδημους Έλληνες της Νέας Υόρκης. Όπως υποστήριξαν εκπρόσωποι τους που βρέθηκαν στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη παραλάβει το καταθετήριο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται, όπως υποστηρίζουν, με τη μορφή αμερικανικών ομολόγων σε τράπεζα του Οντάριο στον Καναδά. Στις 28 Σεπτεμβρίου, την περασμένη Παρασκευή, γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι, κατατέθηκαν τα αξιόγραφα, συγχωρέστε με τους όρους εάν είναι εσφαλμένους, δεν είμαι οικονομολόγος, αυτά είναι ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Κατατέθησαν λοιπόν υπό μορφή CDR, νομίζω είστε οικονομολόγος, ξέρετε τι είναι το CDR. Ναι. Κατατέθησαν λοιπόν τα CDR, 6 CDR των 100 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα και ένα CDR 48.800 ακριβώς για την Κύπρο. Κύριε Δαβράκη, να έρθουμε σε εσάς και να μας πείτε, να πω ότι έχουμε και τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, τον δικηγόρο της οργάνωσης, στο στούντιο 2. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παπαδάκη. Δεν είστε κοντά μας γιατί δεν υπήρχε άλλη θέση. Έπρεπε να σας δώσω τη δικιά μου και να είμαι εγώ και να είμαι εγώ στο στούντιο 2. Εάν θέλει μπορεί να έρθει να πάρει τη δική. Ελάτε παρακαλώ πολύ. Κανένα πείτε μας, κύριε Λαμπράκη, πώς είναι δυνατόν να έχετε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια, από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά και τι σημαίνει είναι διαθέσιμα. Πρώτον, δεν εκπροσωπώ την ομογένεια. Μάλιστα. Δεν είμαι εκπρόσωπος της ομογένειας. Ναι. Δεν έχει προσφέρει ή συνεισφέρει η ομογένεια ούτε ένα δολάριο για αυτή την προσπάθεια. Αυτά τα λεφτά από πού είναι. Λοιπόν, εάν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω την εισαγωγή όπως μπορώ. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει προσπάθεια της ομογένειας. Δεύτερον, εγώ δεν εκπροσωπώ την ομογένεια. Και το τρίτον, γιατί το είδε στα μάτια όλων σας, πρέπει να σας αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Όποιος είναι ειδικός για να τα αποδεικνύει αυτά, παρακαλώ να με ελέγξει. Ο κύριος Φατούρος, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή χθες, θα ήθελα να πω ότι χρηματοδοτείται, όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, και άγεται από κάποιες, από κάποια κέντρα. Δεν μας αφορά ο κύριος Φατούρος. Λοιπόν, πείτε μας εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η προσωπική μου ζωή δεν είναι το αντικείμενο αυτή τη συζήτηση. Το αντικείμενο είναι η αξιοπιστία σας όμως, εάν έχετε τα λεφτά. Τα 600 δις. Βεβαίως. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα κατετέθησαν πραγματικά, και όταν λέω χρήματα εννοώ χρήματα, δεν εννοώ αμερικανικά ομόλογα. Δεν ομιλούμε περί ανταλλαγής ομολόγων. Πού έχουν μεταδεθεί. Καταρχήν, κύριε Βλάχο, αν με αφήσετε να τελειώσω, θα έχετε όλες τις απαντήσεις σας. Όλες τις απαντήσεις σας. Δεν είναι αμερικανικά ομόλογα. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το χρήμα είναι καταθέτοντας στην κεντρική τράπεζα μιας χώρας χρεόγραφα, τα οποία είναι αξιόλογα, 3α, ίσως και 2α, τα οποία αυτομάτως ο κεντρικός τραπεζίτης τα μεταβιβάζει, τα μεταφράζει σε ρευστό. Αξιόγραφα αυτού του είδους είναι η SKR ή CDR. Το CDR δηλαδή είναι ένα πιστοποιητικό από μια εταιρεία η οποία είναι, της έχει δοθεί άδεια από την κυβέρνηση του Καναδά επί του προκειμένου να αξιολογεί, να παραλαμβάνει αξιόγραφα του δημοσίου, να ελέγχει τη γνησιότητά τους και κατόπιν να αποδίδει στον ενδιαφερόμενο ένα πιστοποιητικό, εν καταθέσει παραδείγματος χάρη, μπορεί να ήταν χρυσός. Μπορεί γιατί να ήταν τα καταθέσατε στον Καναδά και όχι στην Αμερική? Διότι δεν μπορείς να καταθέσεις το δικό σου τσεκ στο δικό σου account. Αφού ψάχνουν, κύριε Λαμπράκη, αφού ο Πρωθυπουργός ψάχνει 2 δις, γιατί δεν πάτε τώρα στο μεγάλο μαξιό να δώσετε 2 δις να τελειώσουμε με τα μέτρα? Θα εξηγήσω το. Εάν θέλετε να και εσύ να απαξιώσετε το θέμα, κύριε Βλάχο, συγγνώμη, εάν με αφήσετε να τελειώσω την παρουσίαση μου, δεχτείτε ερωτήσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Σας υπόσχομαι ότι σε 3 λεπτά θα έχω τελειώσει την παρουσίαση μου και θα δεχτώ κάθε ερώτηση παρακαλώ, που έχετε. Παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ σοβαρές διαβουλεύσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων. Παραδείγματος χάρη, εκτός τα 600 δις τα οποία κατετέθησαν για την Ελλάδα, κατετέθησαν και 50 δισεκατομμύρια για την Κύπρο. Με πρόσκληση του κυρίου Χριστόφια ήμασταν στην Κύπρο πριν ακριβώς 2 εβδομάδες. Είχαμε μία τετράωρη
συνάντηση στο να, Υπουργείο. Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Η αφήγησή σας είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά τα χρήματα έχουν κατευθυνθεί ή τα αξιόγραφα ή τα. Όλα αυτά έχουν κατευθυνθεί στην Καναδέζη Κεντρική Τράπεζα για λογαριασμό της Ελλάδος. Για τράπεζα, να γίνουμε σαφείς. Ποια τράπεζα έχουν κατευθυνθεί. Γιατί αν έχουμε 600 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αγοράστε το δημόσιο δύο φορές το δημόσιο χρέος. Αλλά όταν ήρθε ο πρόεδρος της Βουλής του Καναδά εδώ. Προχτές, δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Την συμπάθειά του μας είπε ο άνθρωπος, το εκφράζει. Συγγνώμη, απέναντι. Και πάλι νομίζω να ότι πήνε... εντυπωσιασμό προσπαθείτε δεν να κάνετε. Εντυπωσιασμό, μας πείτε πολύ. Εάν με αφήσετε να παρουσιάσω το θέμα. Δεν θέλουμε τα 600 δις. Μπορείτε να μας δώσετε 13,5 δις που ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Είναι διαθέσιμα αύριο το πρωί. Κύριε Βλάχο, είναι διαθέσιμα αύριο το πρωί. Γιατί δεν πάτε στο μαγαρό μας μετά. Αυτό είναι κάποιο σιόγραφο. Δεν πρόκειται να δοθούν εάν ο ευεργέτης ή οποιοδήποτε δίδει αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν ορισμένοι όροι που πρέπει να προηγούμε. Ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας τα βρει με τον Πρωθυπουργό. Ας τα βρει με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα τώρα εδώ, Χάμπο. Ας πάει τον Πρωθυπουργό να του πει: έχω 13,5 δις, φίλε μου. Κύριε Βλάχο, συγχωρείτε. Θα μπορούσα να παρουσιάσω το θέμα μου. Θα μπορούσα να παρουσιάσω το θέμα μου. Παρακαλώ, κύριε. 2 λεπτά μου δώστε. Μου δώστε 120 δευτερόλεπτα. Πείτε μα όμω, παρακαλώ. Μπορώ να σηκωθώ να έρθω δίπλα σα, κύριε Παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου. Κοιτάξτε, γιατί δεν μπορεί να δοθεί αυτό στη δημοσιότητα. Πρώτον, βλέπετε εδώ ότι είναι custodial deposit receipt. Έτσι. Η εταιρεία. Μεταφράζετε τι σημαίνει το custodial deposit. Είναι ένας κυδαιμονευόμενος λογαριασμός. Μάλιστα, δεσμευμένος δηλαδή. Δεσμευμένος μάλιστα. Λογαριασμός, μάλιστα. Ο οποίος όμως θα παραδοθεί, θα απελευθερωθούν τα χρήματα μάλιστα. Όταν οι υποχρεώσεις οι οποίες είναι συναπτώμενες στο λογαριασμό θα τηρηθούν. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν εδώ, το ποσό αυτό ποιο είναι. Το ποσό είναι των 100 δισεκατομμυρίων. Αντιστοιχεί σε αυτό το αμερικανικό ομόλογο, είναι υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής και εδώ είναι μεταφορά Federal Stock Reserve. Έχουμε 6 τέτοια λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. 13,5 μας λεπτό. 3. 13,5 μας λεπτό. 4. 5. 6. Για ποιο λόγο δεν μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα? Διότι αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Αυτό σημαίνει ένας κωδικός του αμερικανικού χρέους, ο οποίος δίδεται μόνον σε αυτό ο οποίος είναι ο δικαιούχος. Ο δικαιούχος λοιπόν. Επομένως, δεν μπορεί να δοθεί. Να τα δείξω στους Έλληνες βουλευτές. Βεβαίως. Μπορώ. Βεβαίως. Και θα τα βάλετε στα χέρια σας. Άκη, με συγχωρείτε. Άκη, στον Πρωθυπουργό να τα δεις. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη λάβει φάκελο με όλα τα CDR. Απάντηση, πειρατέ. Όχι βεβαίως. Και αυτό εδώ είναι. Γιατί λέτε όχι βεβαίως, με συγχωρείτε. Ακούστε να σας πω. Κύριε Βλάχο, αν δεν μας αφήσετε. Το βεβαίω δεν μ' αρέσει. Ένα λεπτό να ακούσετε. Είναι νωρίς ακόμα, κύριε Βλάχο. Τι νωρίς, εδώ παίρνουμε μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ είναι όπως βλέπετε από το προξενείο του Καναδά, του Τορόντο, όπου ο πρόξενος, ο κύριος Γεώργιος Ρεμούντος, παρέλαβε την Παρασκευή. Δεν είναι πρόξενος, είναι διοικητικός γραμματέας. Αυτός έτυχε να είναι στο προξενείο εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Παρέλαβε λοιπόν αυτό το πακέτο που όπως βλέπετε εδώ είναι συνδεδεμένο με τα χρεόγραφα από πίσω, είναι πρωτοκολλημένο και το οποίο του εδόθη η εντολή να το μεταφέρει αμέσως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια το ότι έχει αριθμό πρωτοκόλλου, το ότι αυτά που μου δείχνετε έχουν αντίκρισμα σε χρήματα. Βεβαίως, το ότι ένας σημαίνει. Φάκελος παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου δεν σημαίνει ότι τα χαρτιά παραλαμβάνεται. Παραλαμβάνεται. Με την έννοια, αν μου επιτρέπετε, ο διοικητικός γραμματέας δεν έχει δικαιοδοσία και δεν μπορεί να ελέγξει ότι αυτά τα χρεόγραφα είναι έγκυρα και να επιστρέψει. Παρακαλώ. Να επικυρώσει. Αυτή η επικύρωση δεν απαιτείται διότι το έχει κάνει η Custodial Bank. Μάλιστα. Η Custodial Bank για να φτάσει στην προξενείο και στην πρεσβεία και να αποδώσει αυτό το πράγμα σαν πραγματικά ρευστό για το ελληνικό δημόσιο πρέπει πρώτα να ελέγξει τη γνησιότητα για να μπορεί η ίδια ποια τράπεζα είναι τα χρήματα. Για να λύσουμε και την απορία του συναδέλφου που είναι σημαντική. Μπορείτε να μας πείτε και να απαντήσετε. Σε ποια τράπεζα είναι κατευθυντικά. Πού κολλάει το θέμα να πάρουμε τα 13,5 δις. Αυτό θέλω να πω. Πού κολλάει. Και δεν θέλω τα 600. Τα χαρίζω. Εδώ και πάλι από το Custodial Bank που εστάλησαν αυτά τα χρεόγραφα. Ακούστε λοιπόν που εστάλησαν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
στον πρόεδρο, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό, στον υπουργό οικονομικών της Ελλάδος, στον κύριο Γεώργιο Προβόπουλο, πρόεδρο της Τραπέζης Ελλάδος, στην κυρία Χριστίν Λαγκάρ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον κύριο Μανουέλ Μπαρόσο. Μισό λεπτό, τα χρήματα, κύριε Λαβράκη, ακούστε. Ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει για να μην ακούγεται σαν μούφα και σαν παραμύθι. Θέλει να ακούσει το εξής. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να τα ακούμε. Είναι πολύ μεγάλο. Η ερώτηση είναι μία. Πού υπάρχουν αυτά τα χρήματα και ποιος είναι ο όρος που δεν έχουν έρθει τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα. Αυτό ρωτάμε. Καταρχήν, σήμερα έχουμε Τρίτη. Πώς είναι το όνομά σας, συγγνώμη. Τρίψας Σπύρος. Ο κύριος Σπύρος. Πώς είπατε, Τρίψας. Τρίψας. Κύριε Τρίψα, καταρχήν αυτό έγινε την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε δισεκατομμύρια τα βρήκα την Παρασκευή, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, εάν εξακολουθείτε τον απαξιωτικό λόγο να το σταματήσουμε. Μα όχι, να εξακολουθείτε εγώ προσωπικώς, να σας εξηγήσω τι έγινε. Την Παρασκευή εγώ προσωπικώς, για τους τελευταίους 9 μήνες, ξόδευσα το 75% της ώρας μου στην Ουάσιγκτον, συναλλαγόμενος με την Αμερικανική κυβέρνηση και προσπαθώντας να φέρω αυτό σε πέρας. Είναι μια καλή προσπάθεια. Τελικώς ήρθε σε πέρας. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Έγινε λοιπόν η αποδοχή από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Η τράπεζα, η οποία είναι ο κυδαιμονευόμενος λογαριασμός, επικοινώνησε με το Υπουργείο Οικονομικών, πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και, της Αμερικής και μετέφρασε το ομόλογο σε CDR. Πώς λέγεται το τράπεζα, CDR αυτό το πράγμα, κύριε Λαβράκη. Υπάρχουν 5 τράπεζες. Γιατί δεν θα συνοδεύει λοιπόν, είναι το εξής. Δεν θα συνοδεύει η Αμερικανική. Επειδή πρέπει να καταλάβουμε. Κάθε μία έχετε ένα τέτοιο καταθέσει. Παρακαλώ. Επειδή είπατε 5 τράπεζες, στην κάθε μία έχετε καταθέσει. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα trustee account. Αυτός ο οποίος είναι custodial. Σπασμένος σε 5 τράπεζες. Αυτός αποφασίζει που πάνε. Θέλω να μας τους κωδικοποιήσετε τους όλους. Είναι πολύ απλή. Όλοι οι όροι συμπεριλαμβάνονται σε ένα μέρος που είναι διαφάνεια. Θα συσταθεί μια τριμερής επιτροπή του, από τον Άριο Πάγο, από τρεις δικαστάσεις του Αρίου Πάγου, οι οποίοι θα πιστοποιούν το χρέος της Ελλάδος. Η νομιμότητα του χρέους θα αποφασιστεί από μια ομάδα οικονομοτεχνικών διεθνών, οι όπως ξέρετε το πραγματικό ελληνικό χρέος δεν υπερβαίνει τα 87 δις. Αυτό είναι το πραγματικό ελληνικό χρέος. Τα υπόλοιπα όλα είναι πάνω τόκια και... Ξέρετε ότι πώς ένα ομόλογο σπά στη δευτερογενή αγορά κτλ. Αυτό λοιπόν το ίδιο ακριβώς έκανε ο πρόεδρος Κορέας στο Εκουαντόρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ακούω. Παρακαλώ. Αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πολιτική χρειά. Όποιος είναι, όποιος βάζει τον ελληνισμό πάνω από οποιαδήποτε άλλη πίστη έχει, είναι για μας απέναντι. Είτε Ορθόδοξος λέγεται, είτε Δωδεκαθεϊστής λέγεται, είτε Συνασπισμός λέγεται, είτε όποιος και να είναι, για μας ο ελληνισμός είναι πάνω. Δημοσιογραφική ερώτηση. Στις 15 Ιουνίου του 1995, με όλη την καλή προαίρεση την κάνω αυτή την ερώτηση. Ο Εμμανουήλ Λαμπράκης ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Θα έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα και σήμερα. Ακούστε λοιπόν, εάν θέλετε, χωρίς να με διακόψετε. Η αδερφή μου, η οποία ήταν οδοντίατρος, 38 ετών, απέθανε από καρκίνο. Πριν πεθάνει, είχε μια δική της εταιρεία, στην οποία είχα κι εγώ ένα μικρό ποσοστό. Επειδή ήταν μεταξύ χημειοθεραπείας, χειρουργείων και ραδιοθεραπείας, τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια της ζωής της σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη γη, δεν μπορούσε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Αντί λοιπόν να σύρεται το όνομά της στα δικαστήρια, εγώ από την άλλη πλευρά ήμουνα υπάλληλος, μισθωτός στο πανεπιστήμιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι φόροι μου ήσαν πληρωμένοι. Επομένως, αυτό αφορά μία εταιρεία την οποία είχε η αδερφή μου, η οποία δεν μπορούσε με κανένα τρόπο, λόγω της ασθένειάς της και εν τέλει του θανάτου της σε ηλικία 37 ετών, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Για να μην διασύρεται λοιπόν το όνομά της,
για να μην γίνει αντικείμενο χλέβης οποιοδήποτε άλλου, επειδή ήταν πολύ περήφανος άνθρωπος, γι' αυτό το λόγο εγώ πήγα μόνος μου και δήλωσα ναι, είναι δική μου ευθύνη, βάλτε ό,τι θέλετε. Πιστεύω ότι είναι η αδερφή σας, θα κάνετε και εσείς το ίδιο, κύριε. Για το θέμα το οποίο... εάν υπάρχει. Μα γι' αυτό το θέμα θέλω να μιλήσω, κύριε Παυλόπουλε. 600 δισεκατομμύρια ή όχι. Δεν γίνεται να μάθουμε. Κύριε Παυλόπουλε, αν έχετε τη διάθεση. Αν είναι παραμύθια ή όχι από αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε, θα μάθετε. Αν δεν έχετε τη διάθεση, δεν θα μάθετε. Κύριε Παυλόπουλε, ως δικηγόρος της ΕΝ και του δωρητή, που δεν είναι δωρητής, επενδυτής είναι, σας δηλώνω το εξής. Έχει η ελληνική κυβέρνηση και αν δεν τα έχει, ισχυρίζει δεν τα έχει, αύριο το πρωί να επικοινωνήσω ποιος θέλει. Με το γραφείο ως δικηγόρος των εντολέων μου να παραλάβει τον πλήρη φάκελο, να τον ελέγξει και αν οι πελάτες έχουν διαπράξει το μέγιστο αδίκημα να εξαπατούν τον ελληνικό λαό, να αναλάβει η ελληνική δικαιοσύνη το λόγο. Μάλιστα. Αν όμως την αντίθετη περίπτωση δεν προβούν τα αρμόδια θεσμικά όργανα, για εμείς τα σεβόμαστε απόλυτα, σε αυτό που οφείλουν μέχρι σήμερα να έχουν πράξει, όταν έχει ανακοινωθεί από την Κυριακή αυτό το πράγμα, από το έγγραφο προκύπτουν και είναι στη διάθεση όλης της δικαιοσύνης και όσων είναι αρμοδίων, ναι. Είναι στα χέρια των αρμοδίων παραγόντων και κοφεύουν, ναι. Και δεν έχουν πράξει τα δέοντα. Και είναι σαφές αυτό που λέτε. Όταν λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν έχει να φάει και αυτοκτονούν 5.000 άνθρωποι, αυτοί που είναι, αν οι πελάτες βγουν απατεώνες, ελέγξτε τους. Εμείς θα δηλώνουμε ότι βρίσκονται εκεί και ο μόνος που είναι αρμόδιος να το ελέγξει δεν είναι ο κάθε δημοσιογράφος που τιμούμε το ρόλο σας, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος είναι η αρμόδια κυβέρνηση. Πού κολλάει λοιπόν το θέμα, κύριε? Να προβεί η ελληνική κυβέρνηση σε συγκεκριμένες κινήσεις. Αν δεν το προβεί η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχουν αρμόδια όργανα. Υπάρχει και ο μονοβουλευτικός έλεγχος και υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη. Ας προβούνε όλες τις ενέργειες της δέουσας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή περιμένει πολιτικός αρχηγός μετά το δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να μου το κωδικοποιήσετε ή όχι? Βεβαίως. Πείτε μου λοιπόν. Είμαστε διάθεσης και τώρα. Πείτε μου ποιοι όροι. Η κυβέρνηση λοιπόν αύριο το πρωί, αν έρθει και λέει ότι με ενδιαφέρει να μπω σε συζήτηση μαζί σου, γιατί εμείς, τι ζητάει ο πελάτης μου, για να μην θεωρηθεί ότι είναι δωρεά και μπορεί στο μέλλον να δημιουργηθούν προβλήματα, μιλάει. Κύριε, υπάρχουν 600 δισεκατομμύρια, απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια, με ευρώ. Ακούτε, ευρώ θέλετε να με ακούσετε. Υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν. Είναι διαθέσιμα, κύριε. Και αν υπάρχουν, πού υπάρχουν.